Νίκη Κεραμέως, απερχόμενη υπουργός. Πολύ σημαντικά σας καθήκοντα και καλή συνέχεια του έργου στους πολύ έμπειρους, στον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο και στην κυρία Βιβί Χαλαμπογιάννη, πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Και είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που παραδίδω σήμερα τη θέση αυτή, καθώς ολοκληρώνεται για μένα ένας πολύ γόνιμος κύκλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον οποίο πάντοτε ο στόχος ήταν ένας. Ένα καλύτερο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια σε κέρυες θέσεις ευθύνης και για την πολύτιμη στήριξή του στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τους τελευταίους 11-12 μήνες, μέσα από 5 νομοσχέδια και πολυάριθμες άλλες πρωταβουλίες. Θα αναφέρω ενδεικτικά τις σημαντικές αλλαγές με τις οποίες ασχοληθήκαμε τον Θοδωρή τον Λιβάνιο σε όλα τα θέματα εκλογικών διαδικασιών, στην κατάργηση για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας όλων των εμποδίων στην ψήφο από Δήμων Ελλήνων, με την πολύ σημαντική συστράτευση 5 κομμάτων, συνολικά 4 κομμάτων του Κοινοβουλίου, τη θέσπιση και λειτουργία επίσης για πρώτη φορά της επιστολικής ψήφου, τη θέσπιση του λεγόμενου ΑΣΕΠ ανώτερων στελεχών μαζί με την Υφυπουργό, την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του Δημοσίου με αυξημένες απαιτήσεις για περισσότερες από 600 θέσεις ευθύνης, με οριζόντιο τεστ δεξιοτήτων για όλους τους υποψηφίους για πρώτη φορά στο Δημόσιο, με συμβόλαια απόδοσης για τους επιλεγέντες. Την ενίσχυση διαφάνειας και της λογοδοσίας, εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενδεικτικά μεταξύ άλλων με τα Μητρώα Συμβούλων Ακεραιότητας, με την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής ή πειθαρχικά, με τη θέση λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, των λεγόμενων ΟΚΙΠ, με την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων για άλλες θέσεις στο δημόσιο, όπως η υπηρεσιακή γραμματής, την παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό μαζί με την κυρία Υφυπουργό του νέου συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής του λεγόμενου μπόνους παραγωγικότητας για την ενίσχυση παραγωγικότητας στο δημόσιο, την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης με στόχο το βέλτιστο συντονισμό κεντρικού κράτους, αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, την ανάδειξη καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, την τοποθέτηση για πρώτη φορά 122 επιτελικών στελεχών, την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, στοχοθεσία και στην αξιολόγηση και πάρα πολλά άλλα. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε γίνει πράξη αν δεν ήταν για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον Υπουργό, με τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, με την Υφυπουργό, με τη Βίτη Χαραλαμπογιάννη, με τον Υφυπουργό, τον Στάθη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, με τους γενικούς μας γραμματείς, τον Δημήτρη τον Κυρμικύρογλου, τον Νάσο τον Παλέρμπα, τον Άγγελο τον Δημοσθένους, την ειδική γραμματέα, τη Μάρσα τη Δημοπούλου, την υπηρεσιακή γραμματέα, την κυρία Γιώλα Βαλατσού, όλο το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών, όλους τους υποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών, όλο το επιτελείο του κύριου Πρωθυπουργού για την πραγματικά εξαιρετική και άκρως αποτελεσματική συνεργασία. Θέλω λοιπόν από αυτό το βήμα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλατε όλοι από κάθε θέση σε δύσκολες συγκυρίες προκειμένου να φέρουμε εις πέρας ένα συλλογικό, πολύ απαιτητικό έργο. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ, θα μου επιτρέψετε, στα μέλη της ομάδας μου, σε όλους τους συνεργάτες οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να φέρουν εις πέρας αυτό το πολύ απαιτητικό έργο. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι όλοι εδώ πάρα πολύ έμπειρα στελέχη, εξαιρετικά στελέχη με πάρα πολύ σημαντική πορεία. Έχουμε συνεργαστεί με τον καθένα από διαφορετικές θέσεις και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι πραγματικά το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών θα συνεχίσει με μεγάλη ορμή, με μεγάλη δυναμικότητα και να ξέρετε ότι σε κάθε βήμα θα είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειαστεί, αρρωγός σε κάθε βήμα. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με ευχαριστίες κι εγώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που διοργάνωσαν άριστα μια δύσκολη εκλογική διαδικασία. Ευχαριστήσω τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, να ευχαριστήσω την υπηρεσιακή μας γραμματέα. Να ευχαριστήσω τον Στάθη τον Κωνσταντινίδη για την πολύ σημαντική δουλειά που έκανε στον ευαίσθητο τομέα της Μακεδονίας Θράκης. Και να πω δύο λόγια για την Υπουργό, την Νίκη, η οποία αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο. Είναι μαθημένη στα δύσκολα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και θα δούμε πολύ σύντομα αποτελέσματα.
είχα την εμπειρία και τη χαρά να ζήσουμε ένα χρόνο γεμάτο πολλά θέματα, δύσκολα θέματα, σύνθετα θέματα. Η διοργάνωση επιστολικής ψήφου δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Νομίζω ότι όλα πήγανε καλά και θέλω να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία σαν έτσι καθήκοντα. Για μας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ομάδα μας εδώ θα έχει μπροστά ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο και δύσκολο έργο και πρέπει να το κάνουμε, να το υλοποιήσουμε και να το υλοποιήσουμε και πρόθεσμα και ταχύτατα με μοναδικό στόχο να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών, ιδίως όσον αφορά τις διεπαφή με το ελληνικό δημόσιο και ιδίως να φτιάξουμε, να οργανώσουμε σε συνεργασία με την ίδια την αυτοδιοίκηση μια καλύτερη, ισχυρότερη αυτοδιοίκηση. Θέλω να καλωσορίσω το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Βασίλη τον Σπανάκη. Χρόνια πολλά γνωριζόμαστε από την εποχή που αναδείχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να καλωσορίσω τον Κώστα τον Γκιουλέκα και είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία του και η μεθοδικότητά του έχει άμεσα αποτελέσματα στον τομέα της Μακεδονίας Τράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος που θα έχω πάλι τη χαρά να συνεργαστώ με τη Βιβίτη Χαραλαμπογιάννη. 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια τέτοιες μέρες, όταν είχα έρθει ως Γενικός Γραμματέας, είχα τη μεγάλη τύχη και ευλογία να είναι η διευθύντρια του γραφείου μου, οπότε αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός που θα δουλέψω μαζί της. Θέλω να είμαστε στη διάθεση, θα είμαστε όλοι στη διάθεση και του προσωπικού του Υπουργείου και των δημοσιογράφων. Θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά, θα δουλέψουμε σκληρά και τελικά θέλουμε να κριθούμε από το αποτέλεσμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη, καλή επιτυχία.